Γεια σας φίλοι μου, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, πάντα την ημέρα του Πάσχα γίνεται ένας διαλογισμός για τον Ιησού, αλλά επειδή αυτό το Πάσχα θα ήμουν εκτός βάσης, φρόντισα να σας μεταφέρω μέσα από αυτό το βίντεο μια πολύ ωραία περιοχή που βρίσκεται στην Κρήτη, το σπήλαιο των 99 Αγίων, όπως λέγεται. Μέσα από αυτό το σπήλαιο, που το θεωρώ ιερό, θα μεταφέρουμε και θα βιώσουμε την ενέργεια του Ιησού και την κατάσταση αυτή της Ανάστασης. Ας κλείσουμε τα μάτια ή αν θέλετε να βλέπετε την εικόνα που υπάρχει στο βίντεο μπορείτε να παραμείνετε στην επαφή αυτή και οπτικά με την εστίασή μας στην καρδιά. Στην περιοχή της καρδιάς έρχομαι σε επαφή με την φλόγα, την εσωτερική φλόγα, την πνευματική φλόγα που περιέχω. Βλέπω τον εαυτό μου να βρίσκεται μέσα σε αυτή την φλόγα. Η φλόγα της ψυχής, του πνεύματος, της πίστης της αιώνιας ζωής. Και μέσα σε αυτή τη φλόγα προσκαλώ τον Ιησού ο Μέγας Διδάσκαλος, ο Θεάνθρωπος προβάλλει το φως του στην καρδιά μου. Επιτρέπω η φλόγα του Ιησού να ενισχύσει, να δυναμώσει, να εξαγνίσει τα περιεχόμενά μου. Επιτρέπω η φλόγα του Ιησού να γίνει φλόγα Ανάστασης για εμένα. Ανάστασης από όλα τα κατώτερα δεσμά. Και ό,τι εμποδίζει το φως μου να αναδύεται. Το φως της καρδιάς μου διευρύνεται και γίνομαι όλος μια φλόγα Ανάστασης, μια φλόγα πνευματική που με ορίζει. Και μέσα από αυτή τη διάσταση, σε αυτό το επίπεδο, σε αυτή τη δόνηση
με οδηγό τον Ιησού και τους 99 Αγίους του Σπηλαίου, από την καρδιά μου απελευθερώνω φως σε όλο τον κόσμο. Να γίνει εφικτή η αφύπνιση της καρδιάς σε όλο τον κόσμο. Η ειρήνη να κατοικεί μέσα μας. Και να εκφράζεται σε πράξεις. Η δύναμη της καρδιάς οραματίζουμε αυτή την εικόνα, το φως να προβάλλει παντού, να επιβάλλεται στο σκοτάδι. Η Ανάσταση, η νίκη του φωτός, η Ανάσταση μέσα μου και γύρω μου. Κύριε Ιησού Χριστέ, ας είμαστε άξιοι να μας οδηγείς. Ευχαριστούμε τους 99 Αγίους που έχουν φορτίσει αυτό το σπήλαιο και όλους τους Αγίους που μας οδηγούν, που μας βοηθούν. Καλή πνευματική Ανάσταση σε όλους.